πολύ συζητημένο νομοσχέδιο για επιβολή ΦΠΑ 19% στις αγοραπολισίες οικοπαίδων οδηγείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από καθυστέρηση πολλών χρόνων. Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Άλφα, ο αναπληρωτής πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Μάριος Μαυρίδης ξεκαθάρισε πως το ΦΠΑ θα επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγοραπολισία οικοπαίδων και όχι στους ιδιώτες που θα κάνουν μία μεμονωμένη πώληση. ΦΠΑ θα χρεώνεται. Ναι. Όχι όταν ένα νοικοκυριό πουλήσει σε ένα άλλο νοικοκυριό και δεν θα χρεώνονται ΦΠΑ. Ωραία. Δεν υπάρχει θέμα εκεί ΦΠΑ, διότι πότε δεν είναι η δουλειά μου να πουλώ οικόπεδο. Mm-hmm. Θα χρεώνονται ΦΠΑ εάν κάποιος πολίτης αγοράσει ένα οικόπεδο από έναν developer. Από ένα χτήματο μεσηδικό γραφείο που το κάνει ως business. Από μια μεγάλη εταιρεία. Τότε ναι, χρεώνεται ΦΠΑ. Έκκληση προς τους βουλευτές να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο να είναι ξεκάθαρο και να καθορίζει ακριβώς σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλεται ΦΠΑ, απευθύνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Για να ψηφίζουν την Παρασκευή, να είναι κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή, κάθε φορά που μπορεί να πουληθεί γη, οικόπεδο κλπ., να μην χρειαζόμαστε και την ερμηνεία από το Γενικό Εισαγγελέα ή από το Φόρο Εισοδήματος, το ΦΠΑ. Διότι να μην κάνουμε άλλη δουλειά, να τρέχουμε σε κάθε πράξη που θα γίνει, να τρέχουμε να μαθαίνουμε αν φέρει ή αν δεν φέρει ΦΠΑ. Παράλληλα, ο Μάριος Μαυρίδης διασκέδασε τις ανησυχίες ότι θα δημιουργηθεί άνηση μεταχείριση μεταξύ επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων και προσώπων που μεμονωμένα προβαίνουν σε πωλήσεις. Θα χρεώσει ΦΠΑ βεβαίως, θα το αφαιρέσει από τις εκροές που πληρώνει. Διότι όταν αγοράζει τα υλικά που θα κάνει η ανέγερση ή οτιδήποτε, θα πληρώσει κάποιο ΦΠΑ. Από αυτό που θα εισπράξει θα το συμψηφίσει. Γι' αυτό και δεν θα ανέβουν πολύ οι τιμές. Ελάχιστο θα ανέβουν. Υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται οι πωλήσεις τεμαχίων γης που βρίσκονται σε κτηνοτροφική ζώνη, αρχαιολογικές περιοχές και προστασίας του περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον Μάριο Μαυρίδη, φαίνεται να αποκτά την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εγκριθεί.